πόσο λιγόν χαρές μπορούμε να νιώσουμε και άλλα πάρα πολλά και θα έχετε και την ευκαιρία μετά το τέλος της διάλεξης να απευθύνετε και ερωτήσεις για περαιτέρω διευκρινήσεις. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Τζολάκη, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι στην διοργάνωση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παναγία Κικιώτισσα, η οποία, ξέρετε, υπηρετεί και επιτελεί ένα εξαιρετικό κοινωνικό έργο και βρίσκεται κοντά στην παραλία μας και βέβαια ο Σύλλογος Πολυτέχνων του Νομού Πιερίας. Δυο λόγια για το βιογραφικό της κυρίας Τσολάκη από τον γραμματέα της σχολής και αμέσως μετά η δική μας να την ακούσουμε όλοι. Η καλεσμένη της σχολής γονέων, Μάρθα Τσολάκη, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών. Είναι μέλος πολλών ιατρικών εταιριών, είναι συγγραφέας 200 και πλέον εργασιών και 17 βιβλίων, ως μόνη συγγραφέας ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. Είναι μέρος του European Alzheimer Disease Consortium και με άλλα μέλη του τρέχει σε 5 ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμμετέχει σε πολλές διεθνείς, ελληνικές και διεθνείς μελέτες και αποτελεί μέρος του Editorial Board 2 διεθνών περιοδικών. Είναι κριτής σε 7 διεθνή περιοδικά και ένα ελληνικό. Είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Νόσου Alzheimer. Έχει διοργανώσει 4 πανελλήνια συνέδρια νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών και ένα ευρωπαϊκό. Είναι μητέρα 4 παιδιών. Ο λόγος στην κυρία Τσολάκη. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την Σχολή Γονέων για την τιμητική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων και να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου που είμαι απόψε εδώ στην Κατερίνη και σε αυτό το βήμα που και άλλες φορές είχα τη χαρά και τη τιμή να βρίσκομαι. Το θέμα απόψε είναι πραγματικά πολύ όμορφο και κάθε φορά έτσι που το σκέφτομαι και διαβάζω και ετοιμάζομαι γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω ότι πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μπορεί να αγγίξει την καρδιά όλων μας. Όσα βιβλία και όσα άρθρα και όσα περιοδικά και αν διάβασα και έψαξα να βρω για το τι είναι χαρά, τελικά καταλήξα στο ότι δεν υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος να μπορεί να περιγράφει αυτό το συναίσθημα που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, πολύ όμορφο, χωρίς όρια. Πριν να ψάξω βέβαια στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας, στην Πατερική Θεολογία, είδα την πρόσφατη βιβλιογραφία, την επιστημονική βιβλιογραφία που αφορά την νευροψυχολογία, την ψυχιατρική, την νευρολογία, έτσι ώστε να καταλάβω πού βρισκόμαστε επιστημονικά σε αυτό το θέμα που λέγεται ψυχολογία του συναισθήματος. Και βέβαια σήμερα είχα τη δυνατότητα το πρωί να μπω πάλι στο διαδίκτυο, το οποίο δεν είναι μόνο κακό, είναι και καλό και μπορούμε πραγματικά να μαθαίνουμε καινούργια και πολύ χρήσιμα πράγματα και έψαξα να βρω τι σχέση έχει η χαρά με το ανθρώπινο DNA, με το ανθρώπινο γονιδίωμα. Και με πολύ χαρά ανακάλυψα ένα άρθρο τώρα που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο και τύπωσε αυτό το άρθρο, την περίληψη αυτού του άρθρου. Δημοσιεύτηκε τώρα, στις 4 Νοεμβρίου του 2008 και είναι μία ανάλυση όλων των εργασιών που έχουν γίνει για τα γονίδια που έχουν σχέση με την κατάθλιψη, με το αντίθετο της χαράς. Και αυτό το άρθρο, λοιπόν, αναφέρεται σε 17 γονίδια τα οποία ενοχοποιούνται για την κατάθλιψη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη έχει κάποιο πρόβλημα στο DNA του. Είναι μία αρρώστια, δηλαδή, την οποία πρέπει να την θεραπεύσουμε.
Και αυτό το άρθρο συνεχίζει και λέει ότι τελικά έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που θα παίρνουμε λίγο αίμα, θα κάνουμε μία εξέταση στο DNA, το αίμα, το DNA το απομονώνουμε από τα κύτταρα που υπάρχουν στο αίμα, στα λεμφοκύτταρα, και θα μπορούμε να δούμε με ποιο φάρμακο θα γίνει καλά ο άρρωστος που έχει κατάθλιψη. Στη συνέχεια έβαλα στο διαδίκτυο δύο άλλες λέξεις. Τις πρώτες λέξεις που έβαλα ήταν κατάθλιψη και γονίδια. Την προηγούμενη φορά που έκανα αυτή την ομιλία στην Τολεμαΐδα, δεν είχα αυτά τα στοιχεία που σας λέω σήμερα. Στην επόμενη λοιπόν προσπάθεια που έκανα να βρω περισσότερες πληροφορίες για την χαρά και το DNA μας, στην προσπάθειά μου να δω αν η χαρά σχετίζεται με κάποιο γονίδιο. Και αν τελικά εγώ που είμαι χαρούμενος άνθρωπος, τελικά έχω αυτό το γονίδιο, ενώ κάποιος άλλος που δεν είναι χαρούμενος άνθρωπος, δεν έχει αυτό το γονίδιο. Έβαλα λοιπόν τις λέξεις ευτυχία και γονίδια. Τη λέξη happiness and genes, αυτό, για αυτούς που ξέρετε αγγλικά, και μου έβγαλε πράγματι κάποια άρθρα του διαδίκτυου, στα οποία άρθρα δεν μιλάνε πια για γονίδια, μιλάνε ότι η ευτυχία είναι ένα προσωπικό θέμα. Έχει δημοσιευθεί και σε ένα περιοδικό ψυχολογίας. Και βέβαια μετά σταμάτησα την έρευνα, διότι κατάλαβα ότι αυτό που σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό που σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό που θα συζητήσουμε στο τέλος, τελικά δεν έχει σχέση με γονίδια. Ή τουλάχιστον, για να είμαστε πιο αληθινοί, δεν έχουμε βρει μέχρι σήμερα κάποια γονίδια τα οποία να σχετίζονται με τη χαρά. Και όταν λέμε χαρά, σας είπα, δεν σας είπα ακόμη ορισμό, αλλά νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να δώσει το δικό του ορισμό ανάλογα με το πώς ζει αυτή τη χαρά και πού φτάνει αυτή η χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι λέει η φιλοσοφία, η φιλολογία για τη χαρά. Αλλού λοιπόν βρήκα ότι η χαρά είναι θείο δώρο. Και μέσα στα φιλολογικά βιβλία, βέβαια που τα γράφουν συνήθως χριστιανοί. Υπάρχουν και αφορισμοί που γράφονται από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη, για να είναι κανείς χαρούμενος, πρέπει να καταρθώσει να βρει έναν τρόπο να μετατρέπει τις θλίψεις που είναι αυθονότερες στη ζωή σε πηγές χαράς. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να είναι κανείς ευτυχισμένος. Γιατί οι περισσότερες στιγμές της ζωής μας είναι συνυφασμένες με τη θλίψη. Αν καταφέρουμε ή βρούμε έναν τρόπο να μετατρέψουμε τη θλίψη σε χαρά, που τελικά η πίστη μας το έχει και αυτό το μυστικό, τότε πραγματικά όλη η ζωή μας θα είναι χαρά. Είχα δάσκαλο την ευτυχία, λέει άλλο γνωμικό, και μου μάθε πολλά. Είναι μια ρίση του λαού μας. Δάσκαλο τη δυστυχία και μου μάθε πολλά. Η ευτυχία είναι συναρμολογημένη από τόσα πολλά κομμάτια, ώστε συνήθως λείπουν μερικά. Αλλά σπάνια υπάρχουν άνθρωποι ευτυχισμένοι. Η ευτυχία είναι ένα ρούχο που το παραγγείλαμε στα πρώτα μας χρόνια. Παχαίνουμε όμως και δεν μας πηγαίνει πια. Μια αδελφή μας που ζεστάθηκε από τη χαρά λέει ότι η χαρά είναι η απαλή φλόγα που σύγχρονα θερμαίνει και φωτίζει. Ή κάποιος άλλος έγραψε ότι η χαρά στη ζωή μας είναι ό,τι το λάδι στο λιχνάρι. Άλλος ορισμός. Η χαρά είναι κάτι που όσο προσπαθείς να το δίνεις στους άλλους, τόσο περισσότερο το απολαμβάνεις ο ίδιος. Και αν θες να νιώθεις ευτυχισμένος, μάθε να λογαριάζεις και να χαίρεσαι την ευτυχία της κάθε στιγμής. Η ευτυχία και η δυστυχία του μέλλοντος είναι μακρινή. Αυτό για αυτούς που έχουν άγχος. Και βέβαια όχι την αγχώδη διαταραχή που είναι αρρώστια, όπως και η κατάθλιψη, αλλά αυτοί που έχουν άγχος για το τι θα συμβεί αύριο, για το κακό που θα μας συμβεί αύριο. Λοιπόν, η ευτυχία και η δυστυχία του μέλλοντος είναι μακρινή. Θα πρέπει να χαρούμε αυτό που ζούμε τώρα. Και βέβαια, άλλοι γράφουν ότι η καλύτερη ευδαιμονία είναι η καθαρή συνείδηση.
Εδώ θα σταματήσω λίγο και ας σκύψουμε λίγο μέσα μας, να δούμε πόσοι από εμάς αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συνείδησή μας είναι καθαρή. Εκείνο που νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι ο πιο σφοδρός πόθος του ανθρώπου στη γη είναι η χαρά. Όλα τα άλλα που επιθυμούμε ή θέλουμε είναι αυτά που νομίζουμε ότι θα μας δώσουν τη χαρά. Αυτό που στην ουσία θέλουμε είναι να είναι γεμάτη η ψυχή μας από χαρά. Εκείνο που πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε και να σκεφτόμαστε συχνά, γιατί θα μας βοηθήσει στη ζωή μας, είναι ότι η χαρά που προσφέρουν τα διάφορα υλικά αγαθά είναι εύθραυστη. Συχνά τα πλούτη, τα αξιώματα χάνονται. Οι διασκεδάσεις τελειώνουν. Τα νιάτα και η ομορφιά φεύγουν. Η ευχαρίστηση διαρκεί όσο το μας ή ο χορός. Κατόπιν όλα σβήνουν και επανέρχεται το αίσθημα της μοναξιάς, πολλές φορές και της αηδίας. Τα πλούτη δίνουν διασκεδάσεις, αλλά δεν δίνουν χαρά. Ίσως μπορεί να γίνει μια διάκριση μεταξύ της χαράς και της διασκέδασης. Χαρά είναι κάτι το πολύ εσωτερικό και βαθύ, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ειρήνης, ευτυχίας, ενώ η διασκέδαση είναι κάτι το εξωτερικό, το επιφανειακό. Βέβαια, πολλοί συγχαίουν αυτά τα δύο, επειδή νομίζουν ότι κάπως μοιάζουν. Αλλά μοιάζουν όπως μοιάζει ο χρυσός και ο χαλκός. Μπορεί ο χαλκός να λάμπει, όταν βέβαια το γυαλίσεις, αλλά σε λίγο μαυρίζει και η αξία του δεν συγκρίνεται με το χρυσάφι. Το καλό φαγητό, τα ταξίδια, οι διάφορες διασκεδάσεις που προσφέρουν τα πλούτη και τα αξιώματα δίνουν μια απλή, παροδική ευχαρίστηση. Συνήθως αυτό που προσφέρουν αφήνει μια γεύση πικρή στο τέλος. Μοιάζουν με τα φαντασμαγωρικά φώτα που χύνουν φωτοβολίδες σε ένα σκοτεινό ουρανό. Η χαρά όμως, για αυτή τη χαρά που μιλάμε, για αυτή τη χαρά που έχουμε ζήσει όλοι μας, τις πιο όμορφες ώρες της ζωής μας, μοιάζει με τον ήλιο, που γεμίζει την πλάση όλη με φως, ζεσταίνει και παντού σκορπίζει ζωή και ομορφιά. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές μεταξύ της χαράς, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με τη ζωή που κάνουμε στον κόσμο, και τη χαρά αυτή την οποία προσπαθούμε να κατακτήσουμε μέσα από τον αγώνα που κάνουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Το να χαίρεσαι με τη χαρά του Θεού είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη χαρά του κόσμου. Οι διαφορές είναι πολλές. Να αρχίσουμε να τις δούμε. Οι χαρές του κόσμου προκαλούνται μετά από κάποια επιτυχία. Επιτυχάνουμε στη ζωή μας και μετά χαιρόμαστε. Η χαρά του Θεού είναι η χαρά μετά από έναν νικηφόρο αγώνα κατά της αμαρτίας. Το κατά κόσμον χαίρι, ούκαι στην χαίρι, λέει ο Άγιος Θεοδόρητος. Η χαρά του κόσμου αρχίζει με ευχάριστα, αλλά συνήθως τελειώνει με λυπηρά. Είναι ατελής και εφήμερη. Η ειδονή της αμαρτίας είναι μια σωματική χαρά. Οι κοινωνικές σχέσεις δημιουργούν κάποια ψυχική εφορία και διάθεση ικανοποίησεως. Η εργασία των παθών κολακεύει τη σάρκα μας και ναρκώνει το συναίσθημά μας. Δεν φέρνουν αλλαγή στην ψυχή ούτε τα ταξίδια, ούτε τα θεάματα, ούτε οι διασκεδάσεις. Απλώς διασκεδάζουν τους προβληματισμούς μας. Μας κάνουν να ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Οι προσπάθειες για τη χαρά μέσα από αυτό το δρόμο συνήθως αποβαίνουν άκαρπες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν είχαμε πολλά χρήματα θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ένα ωραίο παλάτι. Αλλά σκεφτείτε, μπορούμε να βάλουμε σε ένα παλάτι να εξασφαλίσουμε τη συζυγική μας ευτυχία και την αγάπη? Είναι άλλο είδους διαδικασίες αυτά.
Θα εξασφαλίζαμε βέβαια στα παιδιά μας την πολλή μόρφωση, χωρίς να είμαι σίγουρη αν μπορούσαμε να τους εξασφαλίσουμε το ήθος και την αρετή. Θα αγοράζαμε ωραία ρούχα και φορέματα, όχι όμως και την ευγένεια της ψυχής μας. Θα φέρναμε ασφαλώς πολλούς γιατρούς όταν αρρωσταίναμε, και για τα παιδιά μας και για μας και για το σύζυγο και για τη σύζυγο. Ποτέ όμως δεν θα αγοράζαμε με τα χρήματα την υγεία μας. Η ευτυχία επομένως δεν αγοράζεται με τα χρήματα. Το υπογραμμίζουμε και αυτό. Χρειάζεται κάποιο άλλο νόμισμα, γιατί πουλιέται σε κάποια άλλη τράπεζα. Όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι η ανάγκη μας και ίσως η μοναδική μας ανάγκη, η μοναδική πνευματική πραγματική ανάγκη μας είναι η χαρά. Αυτή την ανάγκη έχει ο κόσμος μας γύρω. Και αυτή τη χαρά πρέπει να τους δώσουμε, πρέπει να δώσουμε, αφού βέβαια βρούμε το μονοπάτι που θα την κερδίσουμε εμείς. Φαίνεται η μεγάλη ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για αυτή τη χαρά από την παραβολή του κλειμένου θησαυρού. Και από τις χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει των αγρών εκείνων. Χαίρεται, γιατί τέτοιο θησαυρό ευτυχίας πρόκειται να κατέχει, τέτοια χαρά που κανείς από εκείνους που κατέκτησαν υλικά αγαθά δεν αισθάνθηκε μέχρι σήμερα. Είναι γνώρισμά μας η χαρά τελικά. Είναι γνώρισμα ημών των χριστιανών, των ορθόδοξων της ελληνικής επικράτειας. Το να στεναχωρηθεί ένας χριστιανός είναι ανθρώπινο. Η μάχη όμως κατά της στεναχώριας είναι μάχη που μας ενώνει με το Θεό, έλεγε ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης, που κάποιοι μεγαλύτεροι που είστε στην αίθουσα τον θυμάστε. Θα πρέπει συχνά να θυμόμαστε ότι η χαρά για μας δεν είναι απλώς μια συμβουλή. Έτσι πρέπει να ζούμε ή έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι εντολή. Θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι πάντοτε. Δύσκολο. Ίσως ακατόρθωτο για κάποιους αδύνατους όπως είμαστε εμείς. Βέβαια, έχουμε πηγές χαράς που θα τις δούμε στη συνέχεια, που είναι κυρίως η προσευχή, είναι η κακοπάθεια, είναι η Θεία Κοινωνία. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα τα πετύχουμε. Ας ακούσουμε τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου που φανερώνουν το βάθος της χαράς των χριστιανών. Την ευθυμία και τη χαρά δεν την κάνει ούτε το πλήθος των χρημάτων, ούτε δυναστείας όγκος, ούτε ισχύ σώματος, ούτε πολυτέλεια τραπέζης, ούτε ηματίων κόσμος, ούτε άλλο τι των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά μόνο η πνευματική προσπάθεια. Εκείνος που έχει το τελευταίο, έστω και αν φοράει κουρέλια, έστω και αν παλεύει με την πείνα, είναι ευθυμότερος των σφόδρα τριφώντων. Η χαρά λοιπόν των χριστιανών μπορεί να ξεκινάει και από λυπηρές εμπειρίες, παραδείγματος χάρη μαρτύριο, πείνα, φτώχεια, ενώ αντίθετα η χαρά του κόσμου αρχίζει με ευχαρίστηση. Ένας από τους γνωστότερους μελετητές της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ο καθηγητής Ernst Denz, τονίζει ως ένα από τα κυριότερα γνωρίσματα του Ορθοδόξου Χριστιανισμού τη χαρά. Η Ορθοδοξία, γράφει, διαφύλαξε τον αρχικό χαρακτήρα της ατμόσφαιρας της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Ποια ήταν η ατμόσφαιρα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας? Η χαρά. Η χαρά αυτή παρέμεινε στην Ορθοδοξία ως ο θεμελιώδης τόνος της λατρείας και προπάντων της ευχαριστιακής λειτουργίας. Η χαρά της ενώσεως με τον Θεό. Όταν βλέπετε την καρδιά σας να γεμίζει από χαρά και επιθυμείτε με κατάνοιξη τα ανέκφραστα αγαθά του Θεού, τότε ας γνωρίζετε ότι μέσα σας ενεργεί το Θείο Πνεύμα. Ήρθε ο Χριστός για να μας προσφέρει όχι μόνο ζωή, αλλά και τροφή και ευτυχία, ασυγκρίτως μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσαν να περιμένουν οι άνθρωποι. Και περισσόν έχουση. Έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε σκεφτεί ποτέ
ότι τελικά μπορούμε να ζήσουμε χαρά πολύ περισσότερη από αυτήν που ονειρευτήκαμε. Αυτό σημαίνει το περισσόν έχουση. Δηλαδή θα έχουν παραπανήσιο από αυτό το οποίο λαχταρούν. Υπέρ εκ περισσού όν ετούμεθα εινοούμεν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αληθινή πιστή, ας βάλουμε ένα ερωτηματικό στον εαυτό μας, είμαστε. Είναι οι πιο χαρούμενοι, αυτοί που σπέρνουν τη χαρά, την ειρήνη και την ελπίδα. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Και χωρίς να παραγνωρίζουν το τι γίνεται γύρω μας, αναφερθήκατε προηγουμένως, γίνεται χαλασμός γύρω μας. Και εμείς μπορούμε να ζούμε μέσα στη χαρά, στην ειρήνη και στην ελπίδα. Αυτό και αν είναι θαύμα. Ακόμη και τη θλίψη που καθημερινά επέρχεται, μπορούμε να την αποδεχόμεθα με χαρά. Κλαίμε, κλαίτε. Ας αναρωτηθούμε γιατί. Ο Σιμεών ο νέος ο θεολόγος ένα λόγο μόνο έχει για να κλαίμε. Ασφαλώς μόνο για να λάβουμε άφεση των αμαρτημάτων μας. Μόνο εκεί μπορούμε και έχουμε δικαίωμα γι' αυτό. Ένας φιλόλογος περνούσε από ένα κατάστημα, φιλόλογος, φιλόσοφος, περνούσε από ένα κατάστημα γεμάτο με διάφορα εμπορεύματα. Στάθηκε, τα κοίταξε και αναστενάζοντας, έτσι ένας αναστεναμός από τα βάθη της ψυχής του, είπε με ικανοποίηση και χαρά, δόξα τω Θεώ. Κοίταξε εδώ ένα σωρό πράγματα που δεν τα έχω ανάγκη. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, ο ολιγαρχής άνθρωπος που δεν θέλει πολλά πράγματα στη ζωή του, αυτός μπορεί να είναι και χαρούμενος. Ο άλλος που τα θέλει όλα και δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα, είναι πολύ δύσκολο να νιώσει ικανοποίηση και χαρά. Και ας δούμε λίγο τι σημαίνει λύπη για μία προσωπικότητα, για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να είναι άνθρωπος με την πολύ καλή έννοια του όρου. Τα πιο θαυμάσια αγάλματα που έχουν γίνει στην ανθρωπότητα έχουν τα περισσότερα χτυπήματα. Οι μεγάλες ψυχές οφείλουν τη μεγαλοσύνη τους στα βαριά χτυπήματα του πόνου. Τα χρυσά και τα βαρύτιμα κοσμήματα περνάνε πρώτα από τη φωτιά στο χωνευτήρι. Είναι πολύ ωραία λόγια αυτά. Όταν η θλίψη χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας, τότε είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να τα θυμόμαστε. Όμως, όταν προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αγγίξουμε τη χαρά, είναι σαν να προσπαθούμε να πιάσουμε τάστρα. Όταν προσπαθούμε να πιάσουμε τάστρα, τότε σίγουρα δεν θα βρεθούμε να κρατάμε στα χέρια μας μια χούφτα λάσπη. Θα κοιτάμε τόσο ψηλά που σίγουρα λίγο φως θα μπει στην ψυχή μας, λέει ένα παλιό γνωμικό. Ακούστε τι μας υπόσχεται ο Δαβίδ. Έκανες καταφυγή σου τον ύψιστο. Αφού λοιπόν επέλεξες την καταχριστό ζωή με τις δυσκολίες της, δεν θα σε πλησιάσουν πια τα κακά που απέκτησες από την κοσμική σου ζωή. Αφού αποφάσισες να μετανοείς, δεν θα σε ακολουθήσει ο έρωτας των χρημάτων, της τρυφής, της τιμής, του καλοπισμού, της ακράτειας των αισθήσεων. Αν αγαπήσεις την απάρνηση των παραπάνω με το σώμα σου και την ψυχή σου, δεν θα αγγίξει την ψυχή σου το μαστίγιο του πόνου και το βέλος της λύπης, δεν θα πληγώσει την καρδιά σου. Ούτε το πρόσωπό σου θα σκυθροπάσει. Τι ωραία λόγια. Να μπορούσαμε να τα θυμόμαστε κάθε φορά που συνοφριωνόμαστε και ξεχνάμε πόσο εύκολα μπορούμε τελικά να ξαναβρούμε το δρόμο για αυτή τη χαρά. Τι μας λένε λοιπόν όλα αυτά, τι μας λένε οι πατέρες, ότι αν τελικά βρούμε το δρόμο της κατερίας, της θλίψης και στον πόνο, τελικά ίσως ο Θεός, ίσως το λέω, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος, μπορεί εκείνος να το κάνει,
θα μας απαλλάξει από την αιώνια στεναχώρια και τη θλίψη, που απειλεί πολλούς από αυτούς που αγάπησαν την εδώ ζωή. Και αυτό το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη μοναχή ξένη. Ας είμαστε λοιπόν καθημερινά έτοιμοι να κάνουμε το καθήκον μας. Ένα παλιό γνωμικό λέει, έπεσα και κοιμήθηκα και ονειρεύτηκα πως η ζωή ήταν χαρά, ωραίο όνειρο. Ξύπνησα και να η ζωή είναι καθήκον. Έκανα το καθήκον μου με αφοσίωση και να, η ζωή ήταν πράγματι χαρά. Εάν κάθε πρωί στην απλή μας προσευχή ανοίγουμε την καρδιά μας στο Θεό όπως ανοίγουμε τα παράθυρά μας στον ήλιο και στον αέρα, ελπίζουμε και μερικοί από εμάς ίσως έχουμε και την εμπειρία αυτή, ο Θεός να γεμίζει την ψυχή μας από την ήρεμη και γλυκιά εκείνη χαρά που μας ανεβάζει και μας κάνει να μην αισθανόμαστε το βάρος των δυστυχημάτων που ζήσαμε την προηγούμενη μέρα. Ένα ερώτημα που ίσως θα θέσετε στο τέλος είναι, υπάρχουν εμπόδια? Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μας αφήνουν να χαρούμε? Υπάρχουν. Το πιο μεγάλο εμπόδιο είναι να περιμένουμε μια πολύ μεγάλη ευτυχία. Οι καθημερινές όμως δυσκολίες, τα καθημερινά εμπόδια είναι οι δυσκολίες μας, οι θλίψεις μας, οι αναποδιές μας, οι αρρώστιες μας, τα ατυχήματα, ο θάνατος στη διπλανή πόρτα, στο συγγενή μας, στον πατέρα μας, στη μητέρα μας, στα αδέλφια μας, που βέβαια αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη γη. Ένα άλλο εμπόδιο, το οποίο ήδη το ανέφερα πολλές φορές, πιστεύοντας ότι η επανάληψη είναι μύτη πάση μαθήσεως, είναι η φυλαργυρία. Θεωρείται ότι είναι η μητέρα της μέρημνας η φυλαργυρία, όταν θέλουμε να κερδίσουμε πολλά. Η μέρημνα όμως δεν επιτρέπει ούτε την προσοχή, ούτε την προσευχή. Διότι είμαστε απασχολημένοι, μόνιμα είμαστε απασχολημένοι. Η προσοχή όμως και η προσευχή εξαλείφουν τις αδυναμίες μας και τα πάθη και χρειάζεται να τις έχουμε και τις δύο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει... Αν το κλείσω, ακούγομαι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ότι αν τελικά αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε το στενό μονοπάτι που είναι το μονοπάτι της αρετής που έλεγε στον δρόμο καθώς ερχόμασταν εδώ που φίλος της αρετής αν ακούσατε Κυριακή χθες το τροπάριο του Αγίου Νεκταρίου ότι ήταν φίλος της αρετής γνήσιος ο Άγιος Νεκτάριος. Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε τη στενή πύλη και την οδό της αρετής, δεν μπορούμε να κουβαλάμε μαζί μας ούτε όγκο δόξας, θα πρέπει την δόξα που τελικά επιτρέπει ο Θεός να έχουμε, να την αποδώσουμε σε εκείνον και να απελευθερωθούμε από αυτήν. Ούτε σωρό ειδονών, η μόνη ειδονή να είναι αυτή χαρά, ούτε φορτία χρημάτων και εκτιμάτων. Όλα αυτά, πρέπει να απαλλαγούμε από όλα αυτά για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την αρετή, τον δρόμο της αρετής, που είναι λίγο πιο πάνω από το θέλημα του Θεού. Έτσι μας έλεγε χθες ο πατήρ Ιωάννης ο Δασιάς στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Ένα άλλο εμπόδιο είναι η συμπεριφορά των άλλων. Πολλές φορές οι άνθρωποι γύρω μας δεν μας συμπεριφέρονται σωστά ή νιώθουμε ότι μας αδικούν. Έχουμε και εδώ απάντηση. Μακάρι θα είστε, δηλαδή πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και σας απορρίψουν.
ως πονηρούς ανθρώπους. Σας απορρίψουν όλοι οι άλλοι. Μακάρι θα είστε. Ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε κατ' εκείνη τη μέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύ σαν το ουρανό. Ακόμη λοιπόν και όταν τελικά χάσουμε κάθε εκτίμηση από κάθε άνθρωπο, όταν μας μισήσουν όλοι οι άνθρωποι, ή περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί τελικά θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, τότε τελικά πρέπει να είμαστε πάλι χαρούμενοι και πολύ χαρούμενοι, γιατί ο μισθός μας θα είναι πολύ στον ουρανό. Δύσκολα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Αλλά αυτό είναι το θαύμα της χαράς, το οποίο καλούμαστε από απόψε να το ζήσουμε όλοι μας. Ο Μωυσής ο Αγιορείτης λέει, χτυπήθηκα πολύ από τους ανθρώπους. Ήθελα να είμαι όπως τους ήθελα εγώ. Καλή και ευγενική. Ήμουν ανόητος. Δεν μπορούσα να καταλάβω το τόσο απλό. Έπρεπε να δεχτώ τον καθένα όπως ήταν, όχι όπως τον ήθελα εγώ. Όπως δέχεται η κάθε μητέρα το παιδί της. Όχι με συγκατάβαση, όχι με ψευτοαγάπη και χαζοϋπομονή, όχι με πονηροευγένειες και σαχλοϋποχωρήσεις. Άλλωστε, οι σχέσεις μας με τους άλλους δείχνουν τις σχέσεις μας με το Θεό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Εάν τελικά αγαπούμε τους άλλους, ό,τι και να μας κάνουν, όπως και να μας συμπεριφέρονται, αυτό σημαίνει ότι αγαπάμε το Θεό. Αλλά τι βαθμό παίρνουμε σε αυτή την εξέταση? Πολλές φορές σε αυτούς τους ανθρώπους που μας αδικούν, ένα χαμόγελο είναι η στροφή που μπορεί να μας βγάλει σε έναν ίσιο δρόμο επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης. Η χαρά, λέει, ο κόσμος έχει τους φίλους της. Η θλίψη ρίνει μόνη της. Όμως, κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη χαρά είναι ο εαυτός μας. Ένα παράδειγμα απλό, θα δείτε πόσο πολύ θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τελικά το ότι αν δεν είμαστε χαρούμενοι, φταίμε εμείς που δεν είμαστε χαρούμενοι. Ούτε οι άλλοι, ούτε τα χρήματα, ούτε τα παλάτια, ούτε τίποτε. Εμείς φταίμε. Γιατί η ψυχή μας, ενώ είναι φτιαγμένη για τη χαρά, τελικά τη φτιάχνουμε για κάτι άλλο, για κάτι ψεύτικο, για κάτι ακύβδηλο, για κάτι που δεν είναι αληθινό. Και ό,τι δεν είναι αληθινό είναι πολύ μακριά από τη χαρά. Πήγε ένας μοναχός σε ένα κελί, ίσως το έχετε ακούσει, αυτή η αίθουσα έχει ακούσει πολλές πνευματικές εμπειρίες και πνευματικές ανατάσεις, έχετε νιώσει, αλλά δεν ξέρω, κάθε φορά που το διαβάζω αυτό, νιώθω ότι έτσι πρέπει να είναι ένας ωραίος άνθρωπος. Πήγε λοιπόν ένας μοναχός σε ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό και επίσημο. Είπε λοιπόν, όπως είναι η καρδιά του γέροντος, έτσι είναι και το κελί του. Πήγε μετά σε ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο και άνω κάτω. Είπε, ο γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά. Ήταν αγαθός λοιπόν αυτός ο μοναχός και τα έβλεπε όλα όμορφα, όπως ήταν η καρδιά του. Ό,τι είσαι, αυτό βλέπεις. Ό,τι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Επομένως, εάν τελικά η καρδιά μας είναι καθαρή, όπως ήδη αναφέρθηκε, και είναι χαρούμενη, τότε όλους τους άλλους ανθρώπους θα τους βλέπουμε πολύ όμορφους και πολύ καλούς και πολύ δίκαιους και ειρηνοποιούς και γεμάτους από αγάπη, την οποία εμείς θα την καταλαβαίνουμε, ενώ τώρα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Πολλοί άνθρωποι, μερικοί ανάμεσά μας, παραπονούνται για άγχος. Και βέβαια το άγχος αποτελεί εμπόδιο για τη χαρά. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το άγχος. Ως ψυχίατρος θα μπορούσα να σας αναφέρω 5-6,
αλλά αυτός ο οποίος συνηθισμένα χρησιμοποιείται, συνήθως χρησιμοποιείται, είναι άγχος, είναι όταν κάποιος έχει ένταση και πίεση και φόβο για κάποιο κακό που αναμένεται, που πιθανώς θα έρθει, πιθανώς δεν θα έρθει, που δημιουργεί αναστολές σε κάθε μας ενέργεια και είναι τόσο διαδεδομένο όσο καμιά από τις μεταδοτικές αρρώστιες που αντιμετώπισε ο άνθρωπος στην ιστορία του. Λέμε, αυτός έχει άγχος και εγώ έχω άγχος και μην αγχώνεσαι και αγχώθηκα σήμερα. Όλοι μας χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη τόσο συχνά μέσα στην καθημερινή μας πράξη, αλλά άγχος και χαρά δεν μπορούν να συνυπάρξουν μέσα στην ίδια ψυχή. Η αντιμετώπιση του, πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Κάνε το καλύτερο που μπορείς, γράφει στο βιβλίο «Έξω η στεναχώρια» η Ντέιλ Κάρνετζι, και έπειτα άνοιξε την παλιά σου ομπρέλα και δέξου την βροχή των επικρίσεων να τρέξει επάνω σου. Τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, ήρεμα, ειρηνικά, χαρούμενα, και έπειτα ας πούν οι άνθρωποι ό,τι θέλουν για μας. Προχθές είχα μια έτσι πολύ σημαντική εμπειρία το Σάββατο το πρωί. Μου ζήτησαν να με δούνε δύο νέα κορίτσια για να κουβεντιάσουμε κάποια προβλήματα που έχουν και σε κάποια φάση είπαμε άλλα λόγια αυτό, ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και δεν θα μας ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι, αν εκτιμούν αυτό που κάνουμε ή αν δεν το εκτιμούν. Εάν το θεωρούν σωστό ή δεν το θεωρούν σωστό. Εμείς θα κάνουμε αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι το καθήκον μας και το σωστό. Και είχε τόσο πόνο μέσα της αυτή η ψυχή, γιατί τελικά έκανε τόσα πολλά πράγματα και δεν αντιλαμβανόταν οι άλλοι αυτά που έκανε και βέβαια τις δημιουργούσαν προβλήματα. Λέει, ένιωσα μια μεγάλη ανακούφιση τώρα. Εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα και περίμενα την επιβράβευση. Αυτή δεν ήρθε και πόνεσα. Όμως τώρα νιώθω πολύ καλά. Δεν χρειάζομαι επιβράβευση. Απέκτησα την επιστημονική συνείδηση, συνεχίζει αυτή η ψυχολόγος, η Ντέιλ Κάρνετζι, ότι όλες οι αιτίες των καλών και των κακών βρίσκονται μέσα στο μυαλό μας. Αυτή η ουσία που υπάρχει μέσα σε αυτό το κρανίο, αυτή η ουσία τελικά, είναι αυτό το βιολί που έρχεται η ψυχή μας, την οποία έχουμε τη δυνατότητα να την καλλιεργήσουμε με τη βοήθεια του Θεού, να το βάλει να λειτουργήσει σωστά. Εάν καταφέρουμε να το πετύχουμε, να λειτουργήσει σωστά ο εγκέφαλός μας, με τη βοήθεια της ψυχής και του Θεού, τότε πραγματικά θα μπορεί να βρίσκεται η ψυχή μας, το μυαλό μας, σε μια κατάσταση συνεχούς χαράς, ακύμανης χαράς, γιατί πραγματικά έτσι θα έχουμε μάθει να δουλεύει. Ο εγκέφαλός μας είναι ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα που εμείς το κατευθύνουμε πώς να δουλέψει. Η Μέρι Μπέκερ ήταν παράλληλη από τη Μασαχουσέτη, επειδή είχε μια βλάβη στη σπονδυλική στήλη και επειδή πίστευε ότι πραγματικά, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε να το κάνουμε, τελικά σηκώθηκε και περπάτησε. Κάτι επίσης που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ένταση και την πίεση, είναι η χαλάρωση. Το μεγαλύτερο μέρος της κούρασής μας οφείλεται όχι τόσο στον όγκο της δουλειάς που έχουμε, όσο στη συναισθηματική μας στάση και στην αίσθηση του χαμένου χρόνου. Αν νιώθουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και νιώθουμε ότι χάσαμε το χρόνο μας, αυτό τελικά μας δημιουργεί άγχος και πίεση και δυσκολία και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε καλά. Εκείνο που επίσης θα βοηθήσει σε αυτό το εμπόδιο της χαράς που λέγεται άγχος είναι ο καλός ύπνος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα προβλήματα του σώματος. Ήρθε το πρωί ένας εκπρόσωπος φαρμάκων, όχι για να μου δείξει φάρμακο, αλλά για να μου πει ότι μετά από πολύ μεγάλη πίεση για να ανταποκριθεί σε κάποιες υποχρεώσεις του, είχε ένα πονοκέφαλο. Και τον ρώτησα αυτή την περίοδο πόσο καλά κοιμάσαι το βράδυ. Και η απάντηση ήταν ότι έχω κάνει υπερβολές.
Υπήρχαν φορές που κοιμήθηκα 8 η ώρα το πρωί και ξύπνησα στις 10. Και βέβαια αυτό που του είπα είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος με μια απόλυτα ψυχοσωματική ισορροπία θα πρέπει να κοιμάται καλά το βράδυ. Γιατί ο ύπνος τελικά είναι το μέσο με το οποίο ξεκουράζεται το σώμα μας. Επίσης, ένας καλός τρόπος για να διώξουμε το άγχος και μερικές φορές και τη δυσθυμία, η οποία δεν είναι κατάθλιψη, δεν είναι αρρώστια, είναι η απασχόληση. Οι ερευνητές σπάνια παθαίνουν κατάθλιψη. Δεν έχουν χρόνο για τέτοιες πολυτέλειες μέσα σε εισαγωγικά. Ο Τένισον σε κάποιο βήμα λέει, πρέπει τώρα να χαθώ μέσα στη δράση, γιατί αλλιώς θα χαθώ μέσα στην απελπισία. Ο δε περίφημος Έντισον ποτέ όταν δούλευε δεν κοίταζε το ρολόι του, γιατί θεωρούσε τη δουλειά του και κάθε τι που έκανε διασκέδαση. Ο Αβραάμ Λίνκολν, έχουμε τις προεδρικές εκλογές τώρα των Αμερικανών, πολύ πρόσφατα γεγονότα, υποστήριζε ότι οι άνθρωποι στη ζωή τους είναι τόσο ευτυχισμένοι όσο έβαλαν στο μυαλό τους να είναι. Γιατί η ευτυχία έρχεται από μέσα μας. Βέβαια, πριν από λίγο είπα κάτι άλλο, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση, γιατί αυτό είναι το ανθρώπινο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μερικές φορές μπορεί να ζήσουμε χαρά παραπάνω από αυτήν που έχουμε ονειρευτεί. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό γίνεται μέσα από το Θεό. Στο βιβλίο των Παροιμιών, ακούστε το αυτό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην καθημερινή μας ζωή, στον καθημερινό μας αγώνα. Λέει, καλύτερος είναι ο κυριαρχών το πνεύμα αυτού, παρά τον εκπορθούντα πόλη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τις αντίθεσες αντιδράσεις του μυαλού και της καρδιάς μας, τότε είμαστε καλύτεροι από αυτούς τους πολεμιστές που κερδίζουν μάχες, που κερδίζουν πόλεις, που εκπορθούν ολόκληρα κράτη. Φανταστείτε πόση δύναμη έχουμε. Γιατί όλοι μας ονειρευόμαστε κάποιον μαγευτικό ροδόκηπο, έναν κήπο με τριαντάφυλλα, όπου θα μας σχοβολάει πραγματικά ο τόπος. Πέρα, μακριά, στον ορίζοντα. Αντί να απολαμβάνουμε τα τριαντάφυλλα που ανθίζουν έξω από το παράθυρό μας σήμερα. Όταν μάθουμε να ζούμε σωστά την κάθε στιγμή, αυτή που ζούμε τώρα, να τη ζήσουμε σωστά, να τη χαρούμε, να την απολαύσουμε, να τη γευτούμε σε όλες τις διαστάσεις, έχουμε βάλει κιόλας τα θεμέλια για τον μελλοντικό, τον μακρινό ροδόκηπο, τον κήπο με τα τριαντάφυλλα. Έχουμε μια υποχρέωση. Μέχρι τώρα λέμε πώς εμείς θα έχουμε τη χαρά. Όμως έχουμε και μια υποχρέωση. Αν τελικά καταφέρουμε και τη γευτούμε, που πιστεύω ότι όλοι που είμαστε στην αίθουσα την έχουμε γευτεί, ίσως όχι αδιάκοπα, αλλά την ζούμε κατά περιόδους και τη χαιρόμαστε, τότε έχουμε μια υποχρέωση να τη σκορπίσουμε αυτή τη χαρά. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι χρειάζονται αυτή τη χαρά να τους τη δώσουμε, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να την κερδίσουν από μόνοι τους. Πώς λοιπόν θα τη σκορπίσουμε αυτή τη χαρά εμείς οι θνητοί, οι απλοί άνθρωποι? Το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο είναι ότι μπορεί να χαρίσουμε χαρά και εδώ στη γη αλλά και στον ουρανό. Και θα μου πείτε πώς. Στη γη. Να ένας ευτυχισμένος πολλαπλασιασμός. Κάθε πρωί ας παίρνουμε την απόφαση να κάνουμε ευτυχισμένη τη μέρα σε ένα τουλάχιστον γνωστό μας. Έναν άνθρωπο, να τον κάνουμε να είναι χαρούμενος, να είναι ευτυχισμένος. Ένα ρούχο σε εκείνον που έχει ανάγκη, ένα λόγο παρηγορητικό σε κάποιον θλιμμένο, μια λέξη καθησυχαστική σε κάποιον ταραγμένο. Εάν αυτό το κάνουμε κάθε μέρα, ένα από όλα αυτά, όχι όλα και τα τρία, τότε ευεργετούμε 365 ανθρώπους το χρόνο. Και αν ζήσουμε μόνο 40 χρόνια από εδώ και πέρα,
Εντάξει, όσοι είμαστε 70, είναι λίγο απίθανο, αλλά πιστεύουμε οι επιστήμονες ότι πολύ γρήγορα θα αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής και όσοι είμαστε γύρω στα 70 σήμερα θα φτάσουμε στα 120. Λοιπόν, εάν λοιπόν ζήσουμε 40 χρόνια, υπολογίζεται ότι θα κάνουμε 14.600 ευτυχισμένους ανθρώπους. Ένας απλός πολλαπλασιασμός είναι αυτός. Και κάτι απλό, να κάνουμε χαρούμενο έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια των 16 ωρών που είμαστε ξύπνοι μέσα στη μέρα. Κράτησε τη σπίθα όπως. Θα έρθει μια στιγμή που θα ανάψει το φως. Τη σπίθα τη δική μας. Να έχουμε μέσα μας αναμένη τη σπίθα. Και κάποια στιγμή θα ανάψει το φως. Και αυτό το είπε ο Γιώργος Σεφέρης, ο νομπελίστας Έλληνας. Απέναντί μας, λέει ένας ξένος, ο Ζακίν, έχετε τόσους καθρέφτες, όσους και τα πρόσωπα που βρίσκονται γύρω σας. Είστε γκρινιάρης, είστε γκρινιάρα. Θα δεχθείτε 15 γκρίνιες. Και αν δεν αντανακλάτε πολύ αγάπη, θα δεχθείτε την αδιαφορία. Εάν όμως φέρετε τη χαρά στο πρόσωπό σας, θα δεχθείτε 15 χαμόγελα. Σπείρτε λοιπόν το χαμόγελό σας και στη συγκομιδή θα έχετε 1%. Μια κινέζικη παροιμία δεν λέει λίγο άρωμα, μένει πάντα στο χέρι εκείνου που προσφέρει ένα τριαντάφυλλο. Μόνο όταν δίνουμε, αδελφοί μου, παίρνουμε. Όταν συγχωρούμε, μας συγχωρούν. Όταν πεθαίνουμε, ξαναγεννιόμαστε στην άλλη ζωή. Και να πάμε λίγο στην ψυχιατρική. Ο Άλφρεντ Άντλερ, που βοήθησε πολύ κόσμο με τις θεωρίες του, έφυγε λίγο από τις θεωρίες του Φρόιντ, πήγε ένα βήμα πιο μπροστά και ήταν πιο αληθινός και πιο ανθρώπινος. Συνήθιζε να λέει στους ασθενείς που έπασχαν από μελαγχολία, «Μπορείτε να γιατρευτείτε μέσα σε 2 εβδομάδες, αν ακολουθήσετε αυτή τη συνταγή. Προσπαθείτε την κάθε μέρα να βρείτε τρόπους για να ευχαριστείτε κάποιον». Πριν λοιπόν τα λέγαμε τι λέει ο λαός μας, τι λένε οι άνθρωποι, τι λένε οι λογοτέχνες, τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούν συμπεριφορές και τις καταγράφουν. Οι ψυχίατροι λοιπόν λένε ότι ακόμη και αρρώστιες, σοβαρές αρρώστιες όπως είναι η κατάθλιψη, μπορεί να γίνουν καλά μόνο με την προσπάθεια να δώσουμε χαρά στους άλλους. Ρώτησαν έναν μεγάλο κοινωνιολόγο γιατί τόσοι λίγοι γάμοι είναι ευτυχισμένοι. Έχετε αναρωτηθεί? Έχετε βρει απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Γιατί τόσοι λίγοι γάμοι είναι ευτυχισμένοι? Γιατί, απάντησε, οι νέες ξοδεύουν το καιρό τους να κατασκευάζουν δίχτυα και όχι φωλιές. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Είναι και άλλα αίτια που τελικά οι οικογένειές μας δεν είναι ευτυχισμένες. Θα θυσίαζα όλο τον κόσμο, έλεγε μια κοσμική κυρία σε μια χριστιανή φίλη της, για να αποκτήσω τη χαρά και τη γαλήνη σου, που έβλεπε στο πρόσωπο της άλλης κυρίας. Και η κυρία απάντησε, αυτό ακριβώς το τίμημα πλήρωσα και εγώ για να τα αποκτήσω. Δηλαδή θα θυσίασα όλο τον κόσμο. Και αυτά όσον αφορά το να χαρίσουμε τη χαρά στη γη. Τι γίνεται, πώς μπορούμε να χαρίσουμε χαρά στον ουρανό? Μπορούμε εμείς οι φτωχοί άνθρωποι, οι άνθρωποι με τόσες αδυναμίες να φέρουμε τη χαρά στον ουρανό? Κι όμως, μπορούμε. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν μετανοεί ένας αμαρτωλός. Μη χάνουμε λοιπόν καιρό. Ας πέψουμε να βρούμε ένα φωτισμένο πνευματικό, να αποθέσουμε τις αμαρτίες μας, να μεταλάβουμε για να χαρεί ο Θεός και στη συνέχεια, γιατί εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί, μη σκέφτεστε κανέναν άλλον, για να χαρεί ο Θεός που μετανοούμε, να χαρεί η Παναγία Μητέρα του Χριστού και δική μας Μητέρα, για να χαρούν τα τάγματα των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων που συνεχώς μας καθοδηγούν και μας φροντίζουν, για να χαρεί ολόκληρος ο χορός των Αγίων Μαρτύρων. Να χαρεί ολόκληρος ο ουρανός. Τι λέω ουρανός? Η ουρανή των ουρανών και ολόκληρη ατέλειωτη αυτή η κτήση που έχει κάνει ο Θεός μας.
Μου είπαν ότι μέχρι τις 8.30 θα πρέπει να μιλώ εγώ και από τις 8.30 να μιλάτε εσείς. Οπότε προσπαθώ τώρα να επιλέξω από αυτά τα οποία απομένουν ό,τι καλύτερο. Τι λένε οι άνθρωποι για τη χαρά και τη λύπη? Είπαμε ήδη πολλά που λένε, αλλά να δούμε λίγο έτσι κάποια, γιατί μετά στη συνέχεια θα δούμε τι λένε οι πατέρες, η Αγία Γραφή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη ιδέα. Ο Βίκτορ Ουγκό, τον ξέρετε όλοι, ένας συγγραφέας που η δική μας ηλικία τουλάχιστον μεγάλωσε διαβάζοντάς τον, διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε μια πεταλούδα. Αγωνιζόταν η καημένη να βγει από το παράθυρο και χτυπούσε τα φτερά της στο παράθυρο. Προσπάθησα να την πιάσω, μα εκείνη έφευγε, γράφει. Όταν τέλος την έπιασα, εκείνη σπαρταρούσε. Εγώ ήθελα να της δώσω την ελευθερία, αλλά εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το είχε και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Αχ, αυτός ο πόνος. Μας συνθλίβει. Ο ίδιος αναφέρει, όποιος έχει υποφέρει πολύ, μοιάζει με εκείνον που ξέρει πολλές γλώσσες. Μπορεί έτσι να καταλάβει πολλούς και πολλοί να τον καταλάβουν. Ο ίδιος, ο Βίκτορ Ουγκό, σε στιγμές κατανήξεως έγραψε τους ακόλουθους στίχους. Εσείς που κλαίτε, ελάτε σε τούτο το Θεό, γιατί και αυτό θρηνεί. Εσείς που υποφέρετε, ελάτε σε Αυτόν, γιατί αυτό θεραπεύει. Εσείς που τρέμετε, ελάτε σε Αυτόν, γιατί χαμογελά. Εσείς που είστε διαβατικοί από τη ζωή, ελάτε σε Αυτόν, γιατί Αυτός διαρκεί. Και το πιο συγκλονιστικό που είπε, όποιος έχει υποφέρει πολύ, μπορεί να καταλάβει πολλούς. Και πολλοί θα τον καταλάβουν. Βέβαια, υπάρχει και η αμοιβή. Ο Ισίδωρος ο Πλουσιώτης γράφει, «Το βάρος των θλίψεων που υπομένουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά το βάρος της δόξης που μας περιμένει». Και ο Άγγελος Σικελιανός γράφει, «Του Γολγοθά ο Σταυρός την σωτηρία από το κακό να σου χαρίσει δεν μπορεί, αν μέσα σου πρώτα δεν τον στήσεις». Αν δεν στήσουμε μέσα μας το σταυρό, τον πόνο, δεν τον αποδεχτούμε, τότε δεν υπάρχει σωτηρία για μας. Και ο Γκέτε, τίποτε δεν δείχνει καλύτερα το χαρακτήρα του ανθρώπου, παρά η αιτία για την οποία γελά. Ας σκεφτούμε, γιατί γελούμε κάθε μέρα. Και ο Ντοστογεύσκη, η ευτυχία δεν βρίσκεται στην ευτυχία, αλλά στο κυνήγι της. Βέβαια, αυτό καθε αυτό το κυνήγι της ευτυχίας είναι άστοχο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Γιατί η ευτυχία δεν είναι ένα σταθμό στον οποίο φτάνεις, είναι ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύεις. Η χριστιανική πίστη διακηρύττει, εκείνο που συντελεί στην ευτυχία του ανθρώπου δεν είναι κάτι, αλλά είναι ο κάποιος. Με κεφαλαίο κάπου. Ένας δε σύγχρονος πολιτικός, μιλάμε πάντα για τους ανθρώπους και γι' αυτό, όπως βλέπετε, μιλάω και πολιτικούς και για κριτικούς και για ποιητές και για λογοτέχνες. Λοιπόν, ένας σύγχρονος πολιτικός γράφει, κάθε τεχνίτης έχει το δικό του υλικό που δουλεύει. Ο ένας τον πυλό, ο άλλος το χαλκό, ο τρίτος το χρυσάφι. Εμένα το δικό μου υλικό είναι ο πόνος. Πονώ, άρα υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, γιατί μείνατε άγαμος? Ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον Γάλλο πολιτικό Σουμάν. Γιατί ζητούσα ιδανική σύζυγο. Λοιπόν, μείνατε άγαμος επειδή δεν βρήκατε την ιδανική σύζυγο? Όχι, τη βρήκα. Ο δημοσιογράφος απόρρισε και ξαναρώτησε. Μα τότε γιατί δεν παντρευτήκατε? Γιατί και εκείνη, κατά κακή σύμπτωση, ζητούσε τον ιδανικό σύζυγο, τον οποίο δεν βρήκε ακόμα. Μια παλιά παροιμία λέει, όταν το φεγγάρι γεμίσει από φως, να περιμένεις πώς θα σβηστεί. Μα όταν χαθεί στον ουρανό και σβηστεί,
ξέρεις πως γρήγορα θα γεμίσει. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για όσους έχουν πολύ πόνο να περιμένουν το φως του φεγγαριού που θα γεμίσει. Οι γκρινιάριδες, και νομίζω ότι είμαστε πολύ τέτοιοι, παραπονούνται γιατί τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Οι λογικοί χαίρονται που τα αγκάθια βγάζουν τριαντάφυλλα. Υπέροχος ύμνος για τη χαρά είναι η 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Γνωρίζετε άραγε με ποιες συνθήκες γράφτηκε. Ξεπήδησε μέσα από την πίστη και τον πόνο ενός μουσουργού. Την έγραψε αυτός ο γίγαντας της μουσικής με τη δύναμη του Χριστού όταν ήταν ολότελα φως και υπέφερε πολύ μετά γιατί δεν μπορούσε να ακούσει το δημιούργημά του. Τι λέει η Αγία Γραφή για τη χαρά? Απλώς να σας πω ότι αναφέρεται μόνο στην Καινή Διαθήκη 150 φορές η λέξη χαρά και 65 φορές το ρήμα χαίρεται. Δεν θα τα σχολιάσω, απλώς θα σας διαβάσω. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, αγάπη κλπ. Και λάει τη ελπίδη χαίρομαι. Ταύτα ρελάλικα ημίν είναι η χαρά η εμή, εν ημίν μένει και η χαρά ημών πληρωθεί. Μην χαίρομαι τη παθήμασή μου, είπε ημών. Μακάρι οι κλαίοντες νύν, ότι γελάσετε. Επομένως, και για την αιώνια ζωή μας ετοιμάζει χαρές ο Θεός. Θυμηθείτε αυτό που διαβάζουμε στην τελετή της κοιμήσεως των ανθρώπων μας. Απέδρα οδύνη και λύπη και στεναγμός. Ποιος λόγος μπορεί να μας παραστήσει την ειδονή της συναναστροφής μας με το Θεό, την ωφέλεια, τη χαρά, ποιος άραγε? Η Αγία Γραφή αναφέρεται και στη λύπη. Η λύπη ημών εις χαρά γεννήσεται. Δείτε λιγάκι πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Το γάρ παραυτή καλαφρόν της λήψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Η θλίψη αιώνιο βάρος δόξης. Εν τη θλίψη πλατείνει την καρδία μας. Παρακολουθήσαμε τον Εσποδινό το απόγευμα και κάτι διάβαζες εκεί, Κώστα. Κύριε, εν θλίψη επλάτηνα στην ψυχή μου. Και μου έκανε εντύπωση. Κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου επαρακλήσει σου έφρανον την ψυχή μου. Πολλά γιατί βγήκαν από το στόμα του πολύαθλου Ιώβ ή τη γραφίδα του τραυματισμένου Δαβίδ. Δύο ανθρώπων που η τραγική θάνατη των παιδιών τους σφράγισαν το πέρασμά τους από την ιστορία και μας παρουσιάζονται συχνά ως μοναδικά πρότυπα πίστης, εγκαρτέρησης και υπομονής. Πρέπει να πονέσουμε, αδελφοί μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να πονέσουμε για να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Για να κατακτήσουμε το Θεό, γιατί αυτό θα γίνει το θεμέλιο για τη συγκρότηση όλης της πνευματικής μας πορείας. Ιδού οδύνησε και έτεκε πνεύμα σωτηρίας, γράφει ο Ισαΐας. Τι λένε οι πατέρες για τη χαρά? Πάρα πολλά. Αξίζει να ξεφυλίσει κανείς την αλληλογραφία του Μεγάλου Βασιλείου για να απολαύσει όλο τον πλούτο των συναφών αισθημάτων που αναβλύζουν αυθόρμητα από τις επιστολές του. Ακόμη και το τέλος των επιστολών είναι ένας καθρέφτης χαράς, εύθυμος εν Κυρίω. Ο Άγιος Ιωάννης Χρωστάντης, η εν Χριστώ ζωή μου, στο βιβλίο του γράφει, ο άνθρωπος λαχταράει μια μόνιμο αληθινή χαρά, δεν τη βρίσκει. Οι χαρές που του προσφέρει ο κόσμος είναι ψευδείς, μάταιες, συντόμου διαρκείας. Αν όμως περπατεί κανείς αξίως της χριστιανικής κλίσεως, θα βρει τη χαρά που ποθεί η ψυχή του, τη χαρά για την οποία πλάστηκε. Εδώ βλέπετε ότι πάμε πώς να την καταπτύσσουμε και τελικά θα τη βρούμε. Εντάξει, είμαστε στην δεύτερη διαδικασία. Κατακτά το Θεός, κατακτάται η χαρά. Είναι κάτι που μπορούμε να το κατακτήσουμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει «Τα καλά φύγανε, τα δεινά είναι γυμνά και προκλητικά. Το ταξίδι γίνεται μέσα στη νύχτα. Φάρος δεν φαίνεται πουθενά. Και ο Χριστός φαίνεται να κοιμάται». Όπως βλέπετε και μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας περνούν μέσα από
δύσβατα μονοπάτια και δύσκολα. Γιατί να μας δώσει ο Θεός τη λύπη, επομένως. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, δεν μπορούσε να μας κάνει μόνιμα χαρούμενους. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Γιατί τελικά να πονάμε. Γιατί να σταυρωνόμαστε κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε ένα βραχώδες ερημονήσι, έπειτα από σκληρή πάλι με κύματα, κατόρθωσε να βγει ένας ναυαγός. Έφτιαξε εκεί με αφάνταστες δυσκολίες μια καλυβούλα και με αγωνία περίμενε μήπως φανεί κανένα πλοίο στον ορίζοντα. Μια μέρα είχε βγει να ψάξει να βρει ένα φαγητό, τροφή. Όταν γύρισε, είδε την καλυβούλα του να καίγεται. Φαντάστε την απογοήτευσή του. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ατύχημα που μπορούσα να πάθω σε αυτό το αφιλόξενο μέρος, σκέφτηκε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί, ένα βαπόρι είχε πλησιάσει το νησί. Είδαμε τον καπνό και ήρθαμε να σε παραλάβουμε, είπε ο πλοίαρχος. Μέσα από τον πόνο, μέσα από την απογοήτευση τελικά έρχεται το φως, έρχεται η ελπίδα, έρχεται η σωτηρία. Τελευταία, περπατώντας σε μια μουδιά, έσκυψα και πήρα ένα χαλικάκι. Μου άρεσε γιατί ήταν λίγο και στρογγυλό σαν ένας βόλος. Εάν είχε γλώσσα να μου πει πώς έγινε έτσι στρογγυλό και λίγο θα μου έλεγε. Με κύλησαν εδώ τα κύματα του ωκεανού. Χρόνια τώρα δεν έχω ούτε μια στιγμή ησυχίας. Τα νερά με στριφογυρίζουν δεξιά και αριστερά. Με χτυπούν και με τρίβουν επάνω σ' άλλες πέτρες. Τράβηξα πολλά για να γίνω έτσι όπως με βλέπεις, χωρίς προεξοχές, στρογγυλό και όμορφο. Το ίδιο κάνει ο Θεός και για μας. Με τα ποικίλα και αλλεπάλληλα χτυπήματα. Διορθώνει και ομορφαίνει τον χαρακτήρα μας. Άλλωστε μια αραβική παροιμία λέει «Η συνεχής λιακάδα σημαίνει έρημο». Και ο Φώτης ο Κόντογλου είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου συγγραφείς, γράφει «Αν δεν ήμουν φτωχός και εξευτελισμένος, δεν θα μπορούσα να αξιωθώ τούτη την πονεμένη χαρά, γιατί δεν εξαγορέστε με τίποτα άλλο παρά εκτός με τη συντριβή της καρδιάς», κατά τον Δαβίδ που λέει «Κύριε, εν θλίψη επλατινάζουμε. Επειδή όποιος δεν πόνεσε και δεν ταπεινώθηκε, δεν παίρνει έλεος». Έτσι το θέλησε η ανεξιχνία τη Σοφία. Μα οι άνθρωποι δεν τα νιώθουμε αυτά, γιατί δεν θέλουμε να πονέσουμε, δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε, ώστε να νιώσουμε κάτι που είναι παραπέρα από την καλοπέραση του κορμιού και από τα μάταια πάθη τους. Οι ασθένειες συχνά βοηθούν τον χριστιανό να ταπεινώνεται και να γίνεται στην ψυχή καθαρότερος. Μεγάλοι άνδρες ομολόγησαν με ευγνωμοσύνη αυτή τη δωρεά του Θεού, την αρρώστια δηλαδή. Ο Θείος Παύλος μίλησε για το σκόλωπα της σαρκός του, που τον έκανε να μην υπεραίρεται. Ο Μίλτον με την τύφλωσή του είδε καθαρότερα τα μυστήρια της πίστεως και τα τραγούδησε στον απολυσθέντα παράδεισό του. Ο Μπετόβεν από τότε που κουφάθηκε ανέβηκε με τους ψυχολόγοι και άλλοι πολλοί. Την αυθεντικότερη ωστόσο απάντηση τη δίνει ο χριστιανισμός, η πίστη, ο νόμος του Θεού. Και η απάντηση είναι διπλή. Θεολογικά ο πόνος είναι η συνέπεια της πτώσεως, όπως και όλα τα κακά. Είναι αποτέλεσμα της κακής χρήσεως της ελευθερίας. Είναι ο καρπός της παρακοής. Ηθικά είναι η ευκαιρία και μέσον αρετής και τελειώσεως. Ο πόνος δεν απαντιέται με επιχειρήματα. Ας μην ψάξουμε να βρούμε κάτι που να απαλύνει τον πόνο με επιχειρήματα. Ούτε η αδικία, ούτε ο θάνατος, ίσως τα πιο σημαντικά προβλήματα που ζούμε στη ζωή μας, αντιπενθυοποιούνται με τη λογική. Τα προβλήματα αυτά λύνονται μόνο με την πνοή που μας δίνει ο Θεός. Λύνονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Ξεπερνιούνται με την ταπεινή αποδοχή του θελήματος του Θεού που είναι τόσο αληθινό και συγχρόνως τόσο ακατανόητο. «Τόνωσον σε Αυτόν προς την υπομονή των θλίψεων», λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αθανάσιος, «ο έχων ανάπαυσιν εν το κόσμο τούτο
την ανεώνιον ανάπαυση μην ελπιζέτω λαβήν. Αυτός που είναι αναπαυμένος αυτή τη ζωή και είναι χαρούμενος, ας μην περιμένει την ανάπαυση στην αιώνια ζωή. Αλλά εκείνον εστί η αιώνιος ανάπαυση, τον ενθλίψει πολύ και στεναχωρία διεξαγόντων των βίων τούτων. Η αιώνια ανάπαυση είναι εκείνων που περνούν πολλές θλίψεις αυτή τη ζωή. Πάσα θλίψη όμως, την οποία φέρουμε για το Θεό, όσο μικρά κι αν είναι, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, είναι ανωτέρα παντός μεγάλου έργου, το οποίο γίνεται άνευ θλίψεως. Φανταστείτε τους ανθρώπους που κάνουν μεγάλα πράγματα, τους αρχιτέκτονες, τους γιατρούς, τους εφευρέτες που βρίσκουν πολύ σπουδαία πράγματα και γράφονται στην ιστορία. Εάν τελικά μπορούμε να υπομείνουμε τις καθημερινές μας θλίψεις, μπροστά στα μάτια του Θεού είμαστε ανώτεροι από κάθε τέτοιο μεγάλο έργο. Ρώτησαν έναν ασκητή, πώς σώζεται γέροντα ο άνθρωπος, πώς θα σωθούμε. Και εκείνος αφού κατέβασε το κεφάλι, απάντησε, βαδίζοντας το σωστό δρόμο. Και ποιος είναι γέροντας σωστός δρόμος, βυθίστηκε στις σκέψεις. Και σε λίγο, τεινάζοντας το κατάλευκο κεφάλι του, είπε αποφασιστικά, ο ανήφορος. Όποιος λέει ότι ο δίκαιος άνθρωπος, ο καλός άνθρωπος, ο άνθρωπος που αγωνίζεται τον πνευματικό αγώνα, δεν πρέπει να έχει θλίψεις, είναι σαν να υποστηρίζουμε ότι δεν ταιριάζει στον αθλητή να έχει ανταγωνιστεί. Και αυτό το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος γράφει, «Η οδός του Θεού σταυρός καθημερινός είναι». Ουδής γάρ εν το ουρανό ανήρθε μετά ανέσεως. Τι ωραίο που είναι αυτό. Κανένας δεν πήγε στον ουρανό φορώντας τις παντόφλες του, τις πιζάμες του και βλέποντας τηλεόραση. Όλοι τελικά πρέπει να ζοριστούμε για να το κερδίσουμε. Πώς τώρα συνδυάζεται η χαρά με τη σταυρική ζωή που πρέπει να ζούμε. Πώς τελικά μπορούμε να πονάμε και να χαιρόμαστε. Πώς μπορούμε τελικά να πούμε ότι εμείς περνάμε πάρα πολλά ζόρια, αλλά μέσα σε αυτά τα ζόρια ζούμε τη χαρά. Αυτό είναι ένα άλλο θαύμα, το οποίο τελικά δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε με τη λογική. Προσπάθησα να βρω πώς αυτή η χαρμολύπη που μιλάμε στην καθημερινή μας πνευματική ζωή, μπορεί να έχει λόγια, μπορούμε να την περιγράψουμε, μπορούμε να την αναλύσουμε. Και ο μόνος τρόπος για να το, έτσι, να το καταφέρω μέσα σε εισαγωγικά αυτό ήταν να πάω στην ημερολογία της ημέρας του Σταυρού και να δω τελικά, ψάλλοντας το Σταυρό στις 14 Σεπτεμβρίου, τελικά πώς εκεί συνδυάζεται η χαρά. Και θα σας διαβάσω έτσι δύο-τρεις μικρές προτάσεις από την ημνολογία, μια και ο χρόνος τελείωσε. Νεκροθέντας ανεζώωσε και κατεκάλυνε και εις ουρανούς πολιτεύεστε αξίωσε. Σταυρέ τίμιε, των πιστών κάφημα, αθλητών στήριγμα, αποστόλων εγκαλόπισμα, δικαίων πρόμαχε, πάντων των οσίων διάσωσμα. Διώσε ανυψούμενον, βλέπουσα η κτήση, εφραίνεται και πανηγυρίζει. Δέχτε πάντα τα έθνη, το ευλογημένο ξύλο προσκυνήσουμε, διού γέγονε η αιώνιος δικαιοσύνη. Ο Υιός του όφρος αποκλίνεται και κατάρα λέγεται κατά δίκης δικαίας. Χαίρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας το αλήτητο τρόπαιο, η θύρα του παραδείσου, ο των τυφλών οδηγός, των ασθενών των ιατρός, η ανάσταση των τεθνεώτων. Ο ανυψώσας ημάς εις φθοράν πεσόντας, εξύνθησε η αθαρσία και βρωτή εθεώθημε και διάβολος παντελώς καταβέβληται. Να λοιπόν, γιατί είναι η χαρμολύπη, γιατί πρέπει η χαρμολύπη να είναι καθημερινή μας, καθημερινό μας βίωμα. Γιατί απλούστατα, περνώντας μέσα από το σταυρό, τελικά βρίσκουμε το δρόμο για τη χαρά. Γιατί τελικά ο Σταυρός είναι ο νικητής όλων
όλων των θλίψεων και όλων των ταλαιπωριών που υφιστάμεθα ως ανθρώπινο είδος. Και βέβαια τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να ζούμε αυτή τη χαρμολύπη. Να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε όποια θλίψη ήθελε στείλει ο Θεός. Προς πάσαν θλίψη έτοιμο το θέλει. Και βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ποιες αρετές συνδυάζονται με τη χαρά, να βρούμε ποια είναι τα αίτια της χαράς, ανθρωπίνος, πνευματικός, αλλά τελικά θα πρέπει να τελειώσω περιγράφοντας ίσως πολύ λίγα πράγματα για το πώς περιγράφει η Εκκλησία μας αυτή τη χαρά. Πώς συνδυάζεται η χαρά, πώς παρουσιάζεται η χαρά στην Ορθόδοξη Υμνολογία και στη Λατρεία. Είναι λέξεις, τις οποίες λέξεις δεν τις βρίσκουμε μέσα σε λογοτεχνικά βιβλία. Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε. Θυμηθείτε όσα βιβλία λογοτεχνικά διαβάσατε. Υπάρχει η λέξη αγαλίαση συχνά και σε πόσες σελίδες. Να καθίσετε να την καταγράψετε. Αν πάρετε το πρωί του όρθρου της Θείας της Κυριακής, θα δείτε πόσες φορές αναφέρεται η λέξη αγαλίαση, η λέξη φεδρός, η λέξη φωτοφόρος, η λέξη άρρητος, χαρά, χαρά στις αηδίου Θεοφόρων Κοιμήλιων, χαράς δοχείων, χαρείτε χαράν πάντες, εφράνθητη Ιερουσαλήμ, η λέξη εφράνθητη, εφρανθείτε. Πόσες φορές την ακούμε στη Θεία Λειτουργία, εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, χαίρετε λαοί και αγαλιάστε. Όλη η Θεία Λατρεία είναι γεμάτη από τέτοιες λέξεις. Θα πρέπει να τελειώσουμε. Ο Έμερσον έλεγε για τον Κύριο, που δίδαξε την αγάπη, ότι ήταν ένας δάσκαλος της επιστήμης και της χαράς. Και ο Καρέλ, αυτός που έγραψε το βιβλίο «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος», έλεγε ότι αυτό που θα μας βοηθήσει πολύ για να κερδίσουμε την ευτυχία μας είναι η προσευχή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Έφερα στο νου μου το Θεό και ένιωσα ευφροσύνη. Γιατί καθώς εφραίνεται ο νους από τη μνήμη του Θεού, λησμονεί τις θλίψεις του κόσμου, ελπίσεις αυτόν και γίνεται αμέριμνος. Να λοιπόν ο τρόπος, πονάμε, ας σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά. Όποιος δεν είναι πρόθυμος να πάει στον ουρανό, να τελειώσει δηλαδή την ζωή του και να περάσει στην άλλη ζωή, από τη γέφυρα του θανάτου, από τον δρόμο του Γολγοθά, από τον πόνο, δεν μπορεί να πάει από πουθενά άλλο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ας το πιστέψουμε, ας το αποφασίσουμε και ας το βρούμε αυτόν τον δρόμο. Ας τον ανακαλύψουμε. Όσοι ο Σεραφείμ του Σάροφ που αποφθηνόταν σε κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε έλεγε «Χαρά μου». Τον κάθε άνθρωπο τον έβλεπε πηγή χαράς. «Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς», προσφέρει με γλυκή ο ψαλμωδός. Είπαμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι, είπαμε τι λέει η επιστήμη, ότι είναι γονίδιο, δεν είναι γονίδιο η χαρά, είναι κατάκτηση, μπορούμε να την αποκτήσουμε, δεν είναι, τελικά φαίνεται ότι ούτε τα γονίδια θα μας βοηθήσουν να αποδείξουν να αποκτήσουμε τη χαρά, ούτε ο αγώνας μας, αν δεν έχει συγκεκριμένο στόχο, θα αποκτήσουμε τη χαρά. Φαίνεται με τον αγώνα μας, φαίνεται ότι τελικά η χαρά είναι δώρο, είναι αμοιβή σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαλέξει τον δρόμο με τον οποίο θα περάσουν τη ζωή τους. Ας τολμήσουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτόν που είναι στο τέλος αυτού του δρόμου. Τον ίδιο τον Θεό. «Είμαι πράγματι βασιλιάς», λέει. «Μα όπως βλέπετε, στεφανωμένος με αγκάθια. Γιατί είμαι ο βασιλιάς του πόνου. Με καλάμι εμπαιχτικό στο χέρι, γιατί θα είμαι ο βασιλιάς των ονειδιζομένων. Με χλαμίδα κόκκινη, γιατί είμαι βασιλιάς που θέλω να απορροφήσω και να στεγνώσω σε αυτή τη χλαμίδα όλα τα αίματα, τα νοερά και τα πραγματικά.
Με τα χέρια απλωμένα στο σταυρό, γιατί είμαι βασιλιάς που θέλω να αγκαλιάσω όλους τους ανθρώπους μαζεμένους κάτω από τη σκιά του σταυρού μου. Με την πλευρά κεντυμένη, γιατί είμαι βασιλιάς που πρόσφερα τη δική μου καρδιά στη λόγχη του στρατιώτη, για να μπορέσω να ζητήσω σαν θρόνο μου τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Αυτός λοιπόν είναι αυτός που θα μας δώσει τη χαρά, γιατί τελικά σήκωσε πάνω του όλο τον πόνο, όλων των ανθρώπων και το δικό μας τον πόνο. Και ας φύγουμε σήμερα από αυτή την αίθουσα, έχοντας μέσα μας βαθιά την πεποίθηση ότι κανείς δεν μπορεί να μας αγγίξει, κανείς δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται απολέσε, ποιος μπορεί να κάνει κακό σε κάποιον που τον βοηθάει εκείνος». Και να πούμε δύο λόγια προσευχής, μια και είπαμε ότι αυτό είναι το μονοπάτι που θα μας απαλύνει τον πόνο. «Κύριε, όταν είμαι θλιμμένος, στείλε μου κάποιον να τον παρηγορήσω». Θυμηθείτε αυτό που είπαμε, 14.600 ανθρώπους, αν ζήσουμε τα επόμενα 40 χρόνια. «Παράκλητε αγαθέ, διαρκής χαρά, αιώνια αγαλίαση, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Αν έρθει εκείνος και κατασκηνώσει μέσα μας, τότε τελικά δεν έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε την αιώνια χαρά που τελικά είναι δώρο του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε την κυρία Τσολάκη και για την παρουσία της εδώ απόψε, έκανε τον κόπο να έρθει για πολλουστή φορά και είναι πάντα στη διάθεσή μας όταν ζητήσουμε. Και θέλουμε επίσης να την ευχαριστήσουμε για την ολοκληρωμένη, πολύπλευρη θέαση αυτού του θέματος, τόσο σημαντικού για τη ζωή μας. Είμαι βέβαιος ότι αν αρκετά από αυτά, αν όχι όλα, θα εσωτερικοποιήσουμε και θα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας βιοπάλη, στην καθημερινή μας συναναστροφή και ίσως κατακτήσουμε λίγη περισσότερη χαρά, έστω και αν ο δρόμος είναι εμπορικός. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεων και για να πάρει μια ανάσα να ξεκουραστεί και η ομιλήτριά μας, θα σας κάνω μια-δυο ανακοινώσεις. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Ζολάκη και να κάνω και μια ανακοίνωση. Δεν το ξέρετε, 4 και 5 Απριλίου, πρώτα Θεός, θα γιορτάσουμε τα 20 χρόνια της Σχολής Γονέων. Θα κάνουμε λοιπόν συνέδριο με θέμα την οικογένεια. Η κυρία Ζολάκη σήμερα αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και μας απάντησε ότι θα είναι μαζί μας το θέμα της θα είναι η οικογένεια και τρίτη ηλικία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζολάκη. Δεν είχαμε πρόθεση να το ανακοινώσουμε, να έχουμε περάσει και καινούργια χρονιά, αλλά δεν σας έχουμε μαζί και θα θέλουμε να σας ξαναέρθουμε, γι' αυτό και το ανακοινώσουμε. Δύο ερωτήματα. Μου έκανε εντύπωση το σχόλιο σας περί άγχους και χαράς. Είναι απόλυτο ότι ένας αγχώδης άνθρωπος δεν μπορεί να είναι χαρούμενος? Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Και ένα δεύτερο, σχετικά με την, με αυτό που είπατε, με την, ότι ο καθένας βλέπει στον άλλον αυτό το οποίο είναι. Συμφωνώ απόλυτα ότι εξελίσσουν κρίματα τα λόγια. Και θέλω να καταθέσω μια μαρτυρία ενός γνωστού μου από τη Σκιάθο, ο οποίος πριν 10 μέρες ήταν στην Αμερική. Επισκέφθηκε τον πατέρα Εφρέμ, τον Αμερικάνο, στην Αριζόνα, και λίγο πριν είχε πάει στο Las Vegas. Και όταν λοιπόν του έλεγε ότι πόσο ωραία πήγε στο Las Vegas, εκεί, στην πόλη της αμαρτίας δηλαδή, η απάντηση του γέροντος Εφρέμ του Αμερικάνου ήταν: «Παιδί μου, πολύ ωραία πόλη, πραγματικά λέει. Έχω πάει κι εγώ. Με καλέσανε, έχει μια πολύ ωραία εκκλησία και εξομολόγησε τους ανθρώπους και καλοί άνθρωποι». Άρα λοιπόν ο πατήρ Εφρέμ είδε τους καλούς ανθρώπους και την καλή εκκλησία. Όλος ο κόσμος κόσμος έβλεπε την αμαρτία. Σας ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Τσολάκη. Ο συνδυασμός του άγχους με τη χαρά. Είναι μεγάλη ιστορία για να την αναλύσουμε έτσι σε πάθος, απλώς να πούμε δύο λόγια. Όταν τελικά ο εγκέφαλός μας έχει κατακλειστεί από το άγχος, που σημαίνει ότι έχουμε την αγωνία ότι κάτι κακό θα μας συμβεί, με αυτό το,
με αυτή την έννοια του άγχους, έτσι, γιατί αυτός είναι ο ορισμός ο οποίος είναι γενικά αποδεκτός, δεν αφήνει περιθώρια στην ψυχή να χαρεί, έτσι, γιατί όλος ο εγκέφαλος είναι επιστρατευμένος με αυτό που, το κακό που περιμένει. Επομένως, θα πρέπει πραγματικά αυτοί που είμαστε στην αίθουσα να απαλλαγούμε αυτό, από αυτό το κακό του άγχους. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ειρήνη στην ψυχή μας. Και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με το να σηκωνόμαστε το πρωί, να κάνουμε απλά την προσευχή μας και να ζητάμε από τον Θεό να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε μέσα σε αυτή τη μέρα. Έτσι, να μας πάει ο Θεός από το χέρι και να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο. Ό,τι τελικά μπορέσουμε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, το άγχος δεν έχει καμιά θέση στη ζωή μας. Και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τη χαρά. Όμως, αν τελικά είναι, μέσα, είναι η ψυχή μας μέσα στην αγωνία, τι θα γίνει αύριο, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει το άλλο, αυτό δεν θα πετύχει, αυτό δεν θα γίνει καλά. Δεν υπάρχει χώρος για χαρά. Είναι γεμάτος ο εγκέφαλος και η ψυχή μας από αυτό. Και γι' αυτό τελικά οι άνθρωποι που έχουν άγχος με αυτή την έννοια είναι οι άνθρωποι που δεν είναι αποτελεσματικοί, δεν κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή τους. Πάντα δεν προλαβαίνουν. Πάντα κάνουν λιγότερα από αυτά που ήθελα να κάνουν. Ενώ αντίθετα, οι άνθρωποι που είναι ειρηνικοί είναι και ευχαριστημένοι με αυτά που κάνουν και κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί τελικά όλη η δύναμη της ψυχής και του εγκεφάλου τους καταναλώνεται στο να κάνουν πράγματα. Εντάξει, χωρίς να δίνουν καθόλου ούτε ένα νευρικό κύτταρο στο άγχος. Ούτε ένα. Να μην θαλαλίζουμε ούτε μια μας δύναμη στο άγχος. Όλα στην υπηρεσία της προσπάθειας για την αρετή και για το καλό. Τίποτα. Σε κάθε αρνητικό, όλα τα αρνητικά τα πετάμε έξω. Και το άγχος είναι άρνηση. Δεν είναι θέση. Άλλη ερώτηση. Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε, πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε κάποιον που κατακλείζεται καθημερινά από το άγχος και αυτή είναι η χειρότερη μορφή, η χειρότερη περίπτωση και επίσης έχει σχέση και με αυτό που ρωτώ, το πώς είναι δυνατόν να πείσουμε κάποιον ότι μπορεί να είναι χαρούμενος, ότι η χαρά είναι κάτι φυσικό στον άνθρωπο. Γιατί συνήθως θεωρούμε τους ανθρώπους τους χαρούμενους, γραφικούς, εξωπραγματικούς, εθεροβάμονες, έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ερώτησή μου και στις δύο περιπτώσεις επικεντρώνει στη βοήθεια στον άλλον, ο οποίος είναι αποφασισμένος να ζει αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή θεωρεί φυσική, γιατί η ζωή με αυτά τον τροφοδοτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο που κάνατε. Μας έχει ξεγελάσει ο διάβολος. Μας έχει ξεγελάσει και μας έχει πει ότι αυτή είναι η ζωή σωστή. Η αγχώδης, το τρέξιμο, η ανήσυχη, η περιπετειώδης, η ζωή με το ρίσκο. Μας έχει ξεγελάσει λοιπόν και μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να μας λέει το άλλο, το υγιές, το ειρηνικό, το χαρούμενο, ότι είναι ψεύτικο, δεν είναι αληθινό. Λοιπόν, θα πρέπει να εξηγήσουμε σε αυτόν που ζει δίπλα σας ότι δεν είναι αυτή η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Σκεφτείτε πως ήμασταν στον παράδεισο. Τα είχαμε όλα, δεν είχαμε καμιά έννοια, έτσι, και δεν μας έλειπε τίποτε. Και είχαμε και τον Θεό όποτε τον θέλαμε, όποτε τον λαχταρούσαμε. Και όταν και ερχόταν και όταν δεν το θεωρούσαν ότι είναι πάρα πολύ φυσικό να είναι συνέχεια με τον Θεό. Εμάς λοιπόν ο διάβολος μας έχει ξεγελάσει και μας λέει ότι αυτός είναι ο τρόπος ζωής, έτσι πρέπει να ζούμε. Και αν δούμε κανέναν άνθρωπο ο οποίος ζει σωστά, τον κοροϊδεύουμε κιόλας. Δεν μπορεί παρά αυτός ο διάβολος να μας κοροϊδεύει και να μας ξεγελάει θέλοντας να μας κάνει όπως είναι αυτός. Αυτός είναι δυστυχισμένος, πολύ δυστυχισμένος και θέλει να έχει κι άλλους την παρέα του. Έτσι λοιπόν πρέπει να πείσουμε τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος, ο μοναδικός τρόπος της ζωής μας, ο οποίος είναι και λανθασμένος. Πήραμε λάθος δρόμο και αυτόν τον δρόμο τελικά τον ζητάμε και από τους άλλους να τον ακολουθήσει, γιατί τελικά ο άνθρωπος ο σωστός τελικά χαλάει την πιάτσα, γιατί περισσότεροι ακολουθούμε αυτόν που μας ξεγελάει. Άλλη ερώτηση. Ελάτε λίγα για να... Χαίρετε. Αρχή.
θα ήθελα μια επισήμαση να κάνω και μια σημείωση. Η επισήμαση είναι αυτό που είπατε, ότι λύπη και ο πόνος και ο θάνατος υπησύπτεται δια της αμαρτίας του ανθρώπου. Ο αίτιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η επισήμαση. Και η σημείωση, συνήθως λένε ότι παραπονούμαστε γιατί ο Θεός μου δίνει τη λύπη, γιατί ο Θεός μου δίνει την αρρώστια, γιατί αυτόν τον καλό τον άνθρωπο τον ταλαιπωρεί. Και να βάσουμε το Θεό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη συνείδηση και την διευκρίνηση ότι η σωτηρία μας ή μάλλον ο δρόμος της σωτηρίας είναι γεμάτος από πόνο. Και ο πόνος αυτός όταν νικήσουμε μας δίνει χαρά. Συνήθως λέμε ότι για να ξεχωρίσουμε το χρυσό από το υπόλοιπο ορυκτό, το βάζουμε μέσα στην κάμνη, μέσα στη φωτιά. Λοιπόν, για να ξεχωρίσει ο άνθρωπος, ο αγωνιζόμενος, τον πνευματικό αγώνα που θέλει να φτάσει στη χαρά της αιμιότητος, θα πρέπει να περάσει μέσα από την κάμνη. Αλλά δεν θα στείλει τον πόνο και τη θλίψη ο Θεός. Ο Θεός απλώς επιτρέπει. Εάν μελετήσουμε σε βάθος στο βιβλίο του Ιώβ, θα δούμε ότι δεν δίνει ο Θεός, απλώς επιτρέπει στον σατανά να μας δοκιμάζει για να αποδειχθούμε ότι είμαστε εκείνοι που θέλουμε τη σωτηρία μας, είμαστε εκείνοι που επιμένουμε να είμαστε κοντά στο Θεό, είμαστε εκείνοι που υπομένουμε. Και αυτή η υπομονή μας οδηγεί και στην τωρινή και στην μετέπειτα χαρά. Η χαρά λοιπόν του ανθρώπου είναι μέσα από τον πόνο, μέσα από την τρύπη, μέσα από το σταυρό. Διαβάσετε για το Σταυρό τους τους ύμνους. Ας μην πάρουμε μόνο πραγματικά το ξύλο, το τίμιο ξύλο του Σταυρού, αλλά και τους σταυρούς που ο καθένας από εμάς υπομένει και υποφέρει. Ευχαριστώ. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, θα ήθελα... Ορίστε. Να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πολύ ωραία τοποθέτηση που κάνατε του θέματος. Μας ανοίξατε έτσι λίγο άλλους ορίζοντες στη σκέψη μας. Είμαι εκπαιδευτικός και συναστρέφουμε παιδιά στην ηλικία της τρίτης ηλικίου που τα άγχη είναι φοβερά και τρομερά, καμιά φορά και χωρίς λόγο, αλλά ίσως έτσι επιτάσσει η κοινωνία και ο διάβολος όπως είπατε. Πολλές φορές σου λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, το άγχος είναι σαν τη φωτιά. Μου λέει δηλαδή, λέω με λίγο ζεσταίνεσαι, είσαι παραγωγικός, είσαι δημιουργικός, δεν είσαι αδιάφορος, με πολύ καίγεσαι. Καταστρέφεσαι, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή αυτή η τοποθέτησή μου, ήθελα το σχόλιο σας. Και αν καμιά φορά δω κάποιον απελπισμένο και απογοητευμένο, του λέω ένα στιχάκι που έχω ακούσει σε ένα τραγούδι που λέει, έχει σχέση με τους στίχους που αναφέρατε και εσείς στην ομιλία σας, λέει το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Πολύ σημαντικό πριν αλλάξει μια κατάσταση και φύγει καλύτερη. Ευχαριστώ. Ωραία αυτά που είπατε και έτσι μπροστά δίπλα στα παιδιά αυτά που πραγματικά περνάνε πολύ δύσκολες ώρες ως υποψήφια για το Πανεπιστήμιο. Ίσως αυτό είναι μια λανθασμένη εντύπωση ότι το λίγο άγχος είναι δημιουργικό. Δεν είναι το άγχος που είναι δημιουργικό, είναι η λαχτάρα για την επιτυχία, η λαχτάρα για να γίνουμε καλύτεροι, η λαχτάρα για να πετύχουμε το στόχο. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο με άγχος. Και το άγχος πράγματι μπλοκάρει και πρέπει αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσουμε λέγοντάς τους ότι πάρετε όσες γνώσεις περισσότερες μπορείτε, ετοιμαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε, κάντε το καθήκον σας, χωρίς όμως άγχος, και όταν θα έρθει η ώρα, θα στεφτείτε με επιτυχία. Το άγχος δεν προσφέρει τίποτε. Δυστυχώς όμως αυτό θα πρέπει να το ακούσουν οι υπεύθυνοι της πολιτείας, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν ένα σύστημα το οποίο δεν θα δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα στα παιδιά σε αυτή τη δύσκολη ηλικία στην οποία βρίσκονται και η οποία πραγματικά αποτελεί κάτι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Επειδή είχα 4 παιδιά υποψήφια, ξέρω ότι όλα πέρασαν από ένα πολύ δύσκολο
κομμάτι της ζωής, αντίθετα με εμάς που το περνούσαμε τραγουδώντας. Τώρα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και για κάθε παιδί θυμάμαι πόσο άλλαξε μετά τις Πανελλήνιες, πόσο άλλαξε, πόσο του στήχησε στην προσωπικότητά του. Κάτι πρέπει να κάνουμε, εσείς ειδικά υπεύθυνοι για την παιδεία, οι εκπαιδευτικοί, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά μας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ποια άλλη ερώτηση. Είναι ερώτηση. Σύντομα όμως. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί το άγχος περιέχει μέσα το στοιχείο του φόβου. Το λένε τα παιδιά σας, τα παιδιά μου, τα παιδιά των κυρίων. Έτσι. Το λένε φοβάμαι, αγχώνομαι μπαμπά, γιατί αύριο φοβάμαι ότι δεν. Και εσείς οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι λέτε ότι αυτός που δεν φοβάται, αύριο ή μεθαύριο θα είναι νεκρός. Για πολλούς και για διάφορους λόγους. Ευχαριστώ. Ναι, μέσα στις δυο προτάσεις σας είπατε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Σε ένα χωρία. Είναι πολλά αυτά που μας είπατε τώρα. Μόνο το άγχος, ναι, το άγχος είναι ο φόβος για κάτι άγνωστο και δεν έχει λογική. Τώρα, εάν δεν φοβόμαστε, δεν θα πετύχουμε αυτό που λέτε. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι το μόνο φόβο που πρέπει να έχουμε είναι ο φόβος του Θεού, τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι φόβοι είναι αρρώστια. Και βέβαια στην ψυχιατρική τους φόβους τους αντιμετωπίζουν ως ψυχική νόσο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτε. Η φυσιολογική ψυχική υγεία δεν επιτρέπει φόβους. Και είπαμε στον δρόμο αυτόν που επιλέξαμε, το μόνο φόβο που πρέπει να έχουμε είναι ο φόβος του Θεού, τίποτα άλλο. Αρχή Σοφίας, φόβος Κυρίου. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε. Θα ευχαριστήσουμε για την διαφορά την κυρία Τουλάκη. Εγώ να ανανεώσουμε τον αντιγόμενο για την 1η Δεκεμβρίου και σας ευχόμαστε επίσης ένα καλό βράδυ.